Θα το πάρει. Τι βλέπεις, βλέπεις το δουλειακό δίσκο? Ναι. Έτσι. Πάνω στην επιφάνεια βλέπεις τις τρεις κοιλίδες, ναι. Είναι μαγνητικές περιοχές. Ναι. Ωραία. Και στην άκρη, άμα κοιτάξεις, στην άκρη του δίσκου, θα δεις κάποιες προεξοχές που μοιάζουν με φλόγες μικρές. Γύρω-γύρω, για κοιτάξεις να δεις. Να τις βλέπω. Μικρές είναι, ναι. Γίνανε. Είναι μικρές γιατί έχουμε βάλει μικρή μεγέθυνση. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει μεγαλύτερη για να τις δούμε πιο καλά. Έτσι θα το κάνουμε λίγο αργότερα αυτό. Ωραία. Ναι. Σου αρέσει ο ήλιος? Ναι. Αυτός μας δίνει ζωή. Ναι, πάνω απ' όλα. Χωρίς αυτόν δεν. Εσείς είσαστε ο Γενικός Γραμματέας? Ναι, ναι. Του συλλόγου? Του συλλόγου της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Και πώς λέγεστε? Δούβρης Αθανάσιος. Α, ωραία. Είσαστε χομπίστας βέβαια, αυτό είναι, ναι, καθαρά χόμπι. Είναι καθαρά χόμπι, είμαστε ερασιτέχνες αστρονόμοι. Μπράβο. Και παρατηρούμε τον νυχτερινό ουρανό, αλλά και την ημέρα μπορούμε να παρατηρούμε και τον ήλιο. Εκτός από τις παρατηρήσεις, κάνετε και μαθήματα στα μέλη σας εκεί, μεταξύ σας αλλάζετε, ναι, γνώμες κλπ. Βεβαίως, κάνουμε και σεμινάρια για την οπτική παρατήρηση και έχουμε φτιάξει στο σύλλογο κάποιους τομείς που ασχολούνται με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Να μας τα πει ο, ναι, πρόεδρος, ο κύριος Κατσιχτής. Θα πει ο πρόεδρος, ναι. Κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια που σκεφτήκατε να ιδρύσετε αυτό το σύλλογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι κι εγώ θειασότης του όλου εγχειρήματος και μ' αρέσει να παρακολουθώ και εγώ τα αστέρια και να μαθαίνω, δηλαδή θα μπορούσα άνετα, εάν με καλούσανε έστω και σε αυτή την ηλικία, θα πήγαινα για αστροναύτης. Άνετα. Πολύ ευχάριστο αυτό, πολύ ευχάριστο αυτό, ναι, ναι, ναι. Όλοι μας θα θέλαμε να γίνουμε αστροναύτες και να εντρυφήσουμε περισσότερο στα μυστικά του σύμπαντος. Γι' αυτό και στη τηλεόραση όταν βάζουν τα Star Trek και κάτι τέτοια, είναι η λατρεία μας. Είναι από τις καλύτερες σειρές και υπάρχουν κι άλλες και πιο επιστημονικές, ναι, για να παρακολουθήσουμε. Εκεί τώρα θα μας βάλετε στο παιχνίδι αυτό εσείς, σαν σύλλογος. Βεβαίως. Να μας γνωστοποιήσετε κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, είναι και καινούριο σύλλογος η Αστρονομική Ένωση Σπάρτης. 2 χρόνια τώρα την έχουμε ιδρύσει και αριθμούν περίπου 45 μέλη. Κάθε μήνα μαζευόμαστε, κάνουμε τις εξερμίσεις μας στο όρο Σπάρνων, στο καταφύγιο του Ερευνητικού Συλλόγου που έχει το γήπεδο από κάτω, και εκεί μαζευόμαστε και κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. Η Αστρονομική Ένωση, παρόλο που είναι νέα σαν σύλλογος, έχει πολυσχηδές έργο, συνεργάζεται και με πανεπιστήμια στην Ελλάδα, με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με το Πανεπιστήμιο Πατρών και φυσικά και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, με την ESA, το Meteor Research Group, όπου κάθε χρόνο το καλοκαίρι στον Πάρνωνα έρχονται Γερμανοί επιστήμονες της Γερμανικής Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας και του Τεχνικού Πανεπιστήμιου του Βερολίνου και καταγράφουμε ψηφιακά τους Περσίδες. Για τρίτη συνεχή χρονιά έγινε φέτος το καλοκαίρι αυτό. Α, ωραία. Εδώ στη Σπάρτη έχετε κάπου που μπορεί να σας βρει κάποιος, πώς γίνεται? Αυτή τη στιγμή μπορεί να μας βρει κάποιος μέσω της ιστοσελίδας μας. Είμαστε στη διαδικασία να βρούμε και εμείς το χώρο μας για να μπορούμε μια φορά, ναι, την εβδομάδα, δύο, ναι, να βρισκόμαστε. Και να κάνετε και κανένα μάθημα. Και να κάνουμε και κάποιο σεμινάριο, είναι στο πρόγραμμα σιγά σιγά να γίνουν κι αυτά. Εσείς έχετε κάνει και μία, ας το πούμε, έχετε εκτυπώσει. Έχουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο στο περίπτερό μας εδώ πέρα. Το οποίο, όπως το βλέπει και η κάμερα, είναι το σήμα σας, Αστρονομική Ένωση Σπάρτης. Mm. Το έχουμε και εδώ, βέβαια θα το τραβήξει ο φίλος μας ο Νίκος. Αστρονομική Ένωση Σπάρτης. Είναι... Και εδώ γράφει πιο κάτω το www.spartastronomiki. spartastronomy.gr. Spartastronomy. Σπάρτα, όπως το ακούνε, σίγμα, ταφ, ρο, όμικρον, νι, όμικρον, μι, γουάι. MY, ναι. Τελεία GR, έτσι. Και τα τηλέφωνα που μπορεί να μιλήσει κάποιος μαζί σας. Είναι τα προσωπικά μας τηλέφωνα, μπορεί να μας βρει κάποιος. 6936-85-12-97 ή 6958-450-508. Ωραία. Για πέστε μας τώρα, το επόμενο βήμα σας ποιο είναι?
Το επόμενο βήμα μας είναι η ενημέρωση των μελών μας συνεχής γύρω από τις αστρονομικές εξελίξεις και τις νέες ανακαλύψεις. Και φυσικά θέλουμε να μεταδώσουμε περισσότερο την επιστήμη στην περιοχή μας. Θα κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις, είναι στο πρόγραμμα σιγά σιγά για να γνωρίσει ο κόσμος πιο πολύ την αστρονομία. Για πέστε μου κύριε Κατσίχτη, εδώ στην πλατεία της Σπάρτης που πήρατε την απόφαση να εκθέσετε το σύλλογό σας. Τι έγινε, πώς αντιμετωπίστηκε από το Σπαρτιάτες? Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ανταπόκριση που είχε το περίπτερό μας εδώ στην πλατεία. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε με μεγάλη ενθουσιασμό. Πήραν τα φυλάδια, ενδιαφέρθηκαν και κυρίως νέοι άνθρωποι, παιδιά που είναι και πιο δεκτικά στην επιστήμη αυτή και στο σχολείο κάνουν το μάθημα της αστρονομίας. Υπήρξε μια πολύ θετική ανταπόκριση από Σπαρτιάτικο λαό. Νομίζω ότι και ένα τηλεσκόπιο ξεκινάει από πολύ χαμηλές τιμές. Εντάξει, βέβαια μπορεί να φτάσεις και σε επίπεδο μεγάλο. Ένα αξιοπρεπέστατο τηλεσκόπιο ξεκινάει από τα 250 με 300 ευρώ. Και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το χώρο. Μιλάμε δυνατό τηλεσκόπιο. Ναι, ένα τηλεσκόπιο 8 ιντσών, 20 εκατοστών διαμέτρου, μπορεί να δει τα πάντα. Βέβαια. Μπορεί να δει τα πάντα. Ωραία. Πού μπορεί να σας βρει εκτός από τα τηλέφωνα, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και μια εκπομπή. Βεβαίως. Να δώσουμε στον κόσμο περισσότερα στοιχεία και να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν, γιατί είναι και μια επιστήμη μέλλοντος. Φυσικά, αν το πούμε έτσι. Φυσικά, το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στο διάστημα. Στο διάστημα. Στην διαστημή εκεί θα... Έτσι, εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε και πρέπει να πάμε. Εγώ το περιμένω από στιγμή σε στιγμή. Κύριε Κατσίχτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στους σκοπούς σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είμαστε σε επαφή. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τα δύο χρόνια που είναι ο σύλλογος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό μου είπε και ο πρόεδρος. Έχουμε στείλει αποστολές στη Σιβηρία για να καταγράψουμε και να παρατηρήσουμε ολικές εκλήψεις ηλιακές. Mm. Αυτό έγινε πριν από 3 χρόνια και πριν από 2 χρόνια έφυγε άλλη μια αποστολή μελών μας και πήγε στη Σανγκάη της Κίνας πάλι για να καταγράψουμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκλειψη του αιώνα μας που είχε διάρκεια 6 λεπτά. Μπράβο. 6 λεπτά. Ολική έκλειψη. Ολική έκλειψη ηλίου. Στη συνέχεια έχουμε πάλι του χρόνου θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε άλλη μια αποστολή στην Αυστραλία πάλι για ηλιακή έκλειψη. Δηλαδή υπάρχει ένας τομέας στο σύλλογο που ασχολείται. Ωραία. Με τις ηλιακές έχουμε και άλλα πάρα πολλές δραστηριότητες. Καταγράφουμε αστεροειδείς, αποκρύψεις αστεροειδών. Κάνετε ανακοινώσεις σε περιοδικά κλπ. Και εργασίες επιστημονικές, γιατί συνεργαζόμαστε και με επιστήμονες όσον αφορά τις καταγραφές και ανακοινώσεις εδώ πέρα στον τοπικό τύπο ουσιαστικά και μέσω της ιστοσελίδας μας για τις δραστηριότητές μας. Τώρα και μέσα από την τηλεόραση. Και μέσα από την τηλεόραση, ναι. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αυτά για τους αστρονόμους της Σπάρτης. Από εκεί και πέρα έχουμε μέλλον. Από εμάς, γεια σας.